Α, έχω. Οκ. Δεν είναι έχει κι άλλους πέντε. Μα, κάνε πέντες όλους. Στην πέμπτη θέση, με χρόνο 1.08.38, επίσης το πάω ο Γιώργος Κενάκης. Τέταρτος ποιος είναι εδώ. Στην τέταρτη θέση με χρόνο 1.04 από τον ΒΑΟ, ο Ανδρέας Λουτίδης. Τρίτη θέση και χάρκινο μετάλλιο για τον αθλητή του ποδηλάτη, ο οποίος με χρόνο 1.01 τερμάτισε τρίτη θέση, είναι ο Θωμάς Πλακίδης. Αργυρό μετάλλιο για τον αθλητή του ΒΑΟ, Αρσένιο Κυρπουϊκή. 59-30 είναι ο χρόνος του. Μακεδονίας Θράκης για το 2011 με χρόνο 53-43 ο περσινός πρωταθλητής Ελλάδας. Είτε και λίγο εκεί τώρα, δεξιά και αριστερά σας βγάλουμε μια φωτογραφία. Πέμπτη θέση με χρόνο 1.47.38 από την ομάδα του Βέλους, Κώστας Γεωργιάδης. Με χρόνο 1.43.59 επίσης από το Βέλος, Δημήτρης Τρούντος. Συνεχίζουμε την τρίτη θέση με χρόνο 1.41.48 και αυτός από την ομάδα του Βέλους, Βιλιάνης Κωνσταντίνος. Ο κύριος Ρούντος ήρθε. Α, δώσε το Γιωργάκη. Συγχαρητήρια κύριε Γιωργάκη. Συγχαρητήρια, πολύ καλά. Με χρόνο 1.37.23 από τα χίλια δέντρα και ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα για το σημερινό αγώνα, ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου. Και νικητής στην κατηγορία Masters με χρόνο 1.29.24 από την ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτης Κάσπαρης. Μπράβο! Πάμε, συμπληκτείτε λίγο να σας αποθανατήσω για το μέλλον. Ένα θερμό χειροκρότημα για την κατηγορία των Masters. Γιατί και οι υπόλοιποι, όχι. Περιμένετε! Μία και η καλύτερα. Δύο. Συνεχίζουμε την κατηγορία γυναικών και νεανίδων. 1.44.28 ο χρόνος της Ευαγγελίας. 1.35.29 ο χρόνος της αθλητής του ποδηλάτη, της Ειρήνης Λογοθέτη. Και πρωταθλήτρια Μακεδονίας Θράκης για το 2011, η αθλητρία του ποδηλάτη, η Δήμητρα Βρυσιώτη. Όχι, όχι, δεν είναι αυτή.
Ανάρτηση με χρόνο 1.44.08 από την Προσοτάνη, ο Ανδρέας Καρασάβας. Τέταρτη θέση για τον αθλητή των παγιτών Πεύκων με χρόνο 1.42.50, τον Κωνσταντίνο Κώσταρο. Τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο για τον αθλητή του ποδηλάτη Φώτη Καρανίκα. Δεύτερη θέση για γύρω μετάλλιο για τον αθλητή του ΠΑΟ Χρήστο Τσούμα. 1.39.50. Ο χρόνος του Χρήστου και πρωταθλητής Μακεδονίας Τράκης για το 2011 με χρόνο 1.33.46 ο αθλητής του Βέλους Παναγιωτόπουλος Δημήτρης. Αποθανατήστε μας εδώ γρήγορα. Την πέμπτη θέση για τους φαγητές Πεύκων με 2 ώρες 17 δευτερόλεπτα ο Δημήτρης Χασαπίδης. Μπιλ, μη στέκεσαι έτσι ρε. Λίγο πιο άρθιος. Την τέταρτη θέση για τον μαχητή Σερών με χρόνο 1.57.24 Βασίλης Χορτομάρης. Χορτομάρης είναι εδώ. Τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο για τον αθλητή του ΒΟΑ Θεσσαλονίκης Θανάση Αμουτιά. Τον Θανάση 1.55.06. Αργυρό μετάλλιο για τον αθλητή του Βέλους Κώστα Κωνσταντινίδη. Μία ώρα 47 και 14 και το πρωτάθλημα Μακεδονίας Τράκης ολοκληρώνεται με τον νικητή της κατηγορίας ανδρών, πρωταθλητή Ελλάδος πέρυσι στην κατηγορία εφήβων και μέλος της εθνικής ομάδος, τον αθλητή των παχητών Πεύκων.